Δημοτικό σχολείο Αλεθρικού. Μια ημέρα διαφορετική από όλες τις άλλες, καθώς η καρέκλα του 10χρονου Σταύρου ήταν κενή. Στο σχολείο βρέθηκαν από το πρωί εκπαιδευτικοί ψυχολόγοι του Υπουργείου Παιδείας, καθώς και λειτουργία αρμόδιων υπηρεσιών, με στόχο την στήριξη των μαθητών αλλά και των εκπαιδευτικών. Εκείνο το οποίο φαίνεται σήμερα, ευτυχώς όλα στο σχολείο λειτουργούν ομαλά από την πλευρά των παιδιών. Βεβαίως το σύννεφο της θλίψης είναι εμφανέστατο στο σχολείο. Σήμερα είμαστε εδώ, πρώτη μέρα λειτουργίας του σχολείου, για να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε το διδακτικό προσωπικό στην υποδοχή και στη διαχείριση των μαθητών αυτές τις πρώτες δύσκολες ώρες. Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Κώστας Χαμπιαούρης δηλώνει ότι εντός του επόμενου διημέρου θα έχει στα χέρια του το πόρισμα της έρευνας που διεξάγεται από το Υπουργείο Παιδείας. Θεωρώ ότι αύριο μεθαύριο θα ολοκληρωθεί το πόρισμα και αφού το μελετήσουμε θα δούμε πώς προχωράμε. Την ίδια ώρα οι σχολικές εφορίες δίνουν οδηγίες για να γίνει εξονυχιστικός έλεγχος όλων των σχολείων. Με αφορμή το ατύχημα για τον άδικο χαμόνος παιδιού, παρακαλώ πως άμεσα γίνουν έλεγχοι σε κάθε σχολική μονάδα για να διαπιστωθούν τυχόν σημεία που μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο στην όλη καθημερινότητα των παιδιών και για αποφυγή οποιοδήποτε ατυχήματος. Να γίνει πλήρης αναφορά και να πάρθουν μέτρα προστασίας. Εξάλλου η αστυνομία συνεχίζει τις δικές της έρευνες και λαμβάνει καταθέσεις. Την Πέμπτη ολοκληρώνεται το διάταγμα κράτησης των υπόπτων και οι ανακριτές καλούνται να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Η κηδεία του 10χρονου Σταύρου Γιοργαλή θα τελεστεί αύριο στις 2:30 από τον Ναό Αγίου Επιφανίου στο Αλεθρικό. Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Η οικογένεια δεν θα δεχθεί συλληπιτήρια και αντιστεφάνων θα γίνονται εισφορές για στήριξή της.